Θεωρούμε όλοι οι ψαράδες εδώ τις πρεβέζες για τις τέχνες, θεωρούμε παράλογη αυτή την απαγόρευση. Εμείς όπως και πολλοί άλλοι ανά την Ελλάδα. Και αποφασίσαμε να κατεβούμε να διαδηλώσουμε γι' αυτό. Θεωρούμε παράλογο το σκεπτικό ότι μπορεί κάποιος να πάει για μπάνια αυτή τη στιγμή, εγώ σαν ψαροντούφεκάς τουλάχιστον, και δεν μπορεί να πάρει το ψαροντούφεκο και να κάνει το χόμπι του. Το ίδιο και το ψάρεμα, γιατί ασκείται κατά μόνα της από τα παιδιά με τα καλάμια από την αυτή. Οπότε δεν υπάρχει κάποια λογική. Δηλαδή, και οι λοιμοξιολόγοι βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο διασποράς με αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα η κυβέρνηση γιατί αντιδρά σε αυτό δεν ξέρουμε. Θέλουμε να βγει κάποιος επίσημα και να μας πει ότι ναι, έχουν γίνει έρευνες ότι μεταδίδει το ιός, οπότε δεν μπορείτε να πάτε. Τώρα στα καλά καθούμενα ότι δεν γίνεται να πάτε να ασκήσετε το χόμπι σας, είναι λίγο παράλογο για μας αυτό όλο. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς με τις διαδηλώσεις και όπως μπορούμε να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι είναι παράλογο όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Σε όλη την Ελλάδα γίνονται διαδηλώσεις, χθες γίνανε παντού, Ζάκυνθο, Αττική, Εύβοια, γίνανε παντού διαδηλώσεις από όλους τους συλλόγους. Και επίσης γίνεται και εδώ προσπάθεια να ξαναλειτουργήσει ο Ερασιτεχνικός Σύλλογος Αλλιών για να υπάρχει δύναμη, να υπάρχει μια φωνή, ας πούμε, και από την Πρέβεζα, από τον σύλλογό της. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτω στα παράλογα μέτρα κατά της αλληλείας και του κυνηγιού.